κάποιοι φρόντισαν να μας γονατίσουν όχι μόνο οικονομικά, αλλά να μας βάλουν και στη γωνία για τα εθνικά θέματα. Τι απομάκρυναν αξιόμαχα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, μόνο και μόνο γιατί κατήγγειλαν παράνομες προμήθειες. Στο ζήτημα των Σκοπίων, η κυβέρνηση θυμίζει Βαβέλ. Το ζήτημα της αναθεώρησης του συντάγματος της γείτονος χώρας το είχαμε θέσει από την πρώτη στιγμή ως απαράβατο όρο για να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Με καθυστέρηση μεγάλη, κάποιοι στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται σήμερα την ορθότητα της θέσης μας. Αλλά δυστυχώς είναι αργά για τη διαμόρφωση εθνικού μετώπου. Ο κύριος Καμένος είναι εξαφανισμένος. Εκτός αν πρόκειται να περάσει για λίγο από τις κάμερες, προκειμένου να πετάξει λάσπη. Είναι με τη λάσπη αυτή που χτίστηκε η παράγκα της σχέσης με τον κύριο Τσίπρα. Ο ένας είναι όμοιρος του άλλου και δυστυχώς και οι δύο μαζί κρατάνε όμοιρο τη χώρα. Τους λέμε ότι σύντομα θα επιστρέψουν και πάλι στην πατρίδα. Είμαι βέβαιος ότι αυτό τελικά θα συμβεί. Γιατί η συνέχιση της κράτησής τους απειλεί να δηλητηριάσει την πιο σημαντική κατάκτηση των τελευταίων 10 ετιών ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για την επιστροφή των δύο αξιωματικών στην πατρίδα.